σε παράσταση για ένα ρόλο, μετέτρεψε την αναμέτρηση της 28ης αγωνιστικής κόντρας των Πήγας Οπαντησίων στο γήπεδο Ρουφ το Καλαμάκι, καθώς πήρε την νίκη με το ευρύ 5-0. Έτσι, ο Σύλλογος των Νοτίων Προαστίων πιστοποίησε σε ένα ακόμη μάτς την καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, αφού αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στον πρώτο όμιλο της Β' Έψα και πλέον ισοβαθμεί στην 7η θέση μαζί με Κορονίδα και Χρυσούπολη. Από την άλλη πλευρά, η νεότευκτη ομάδα του Πηγάσου δεν ήταν τόσο κακή όσο μαρτυρά το τελικό σκορ, αν και τις καλές εντυπώσεις που είχε χτίσει από την αρχή της σεζόν πάει να τις χαλάσει με τις τελευταίες εμφανίσεις της. Δεν υπάρχει κανένα κριτήριο για το σημερινό μάτς. Η διαφορά είναι ολοφάνερη. Μέχρι ένα σημείο του πρωταθλήματος παλεύαμε όλα τα παιχνίδια. Το τελευταίο καιρό, τα τελευταία παιχνίδια έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Δύο τέρματα σημείωσε για τους φιλοξενούμενους ο Κοκκιναράς, που απέδειξε σε μια ακόμη αγωνιστική τη μεγάλη ικανότητα που διαθέτει στο σκοράρισμα. Αφού άνοιξε το σκορ στο 10, στο 19 έγραψε και το 2-0. Ο καταιγισμός των τερμάτων όμως για τους φιλοξενούμενους δεν σταμάτησε στο πρώτο μέρος και πετυχαίνοντας δύο ακόμη γκολ με τον Χρυσολορά στο 21 και τον Ελευθεριάδη στο 32, πήγαν στα αποδυτήρια προηγούμενοι με 4-0. Όπως είναι λογικό, το δεύτερο μέρος είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Νίκο Αβάσταγο να πετυχαίνει ένα ακόμη τέρμα στο 57 και να διαμορφώνει το τελικό Πήγασος Παντησίων Καλαμάκι 0-5, με τους φιλοξενούμενους να έχουν μάλιστα και δοκάρι στο 87, μετά από όμορφη προσπάθεια του Αθανασίου. Σήμερα δεν παλέψαμε καθόλου, όπως κάθε μάτς. Δύσκολα τα πράγματα, έχουν πέσει ήδη γάμα κατηγορία. Δυστυχώς, ο υποβιβασμός είναι αναπόφευκτος, η ομάδα έχει πέσει στη γάμα και κάνουμε ένα καινούριο ξεκίνημα για την καινούργια σεζόν, μήπως την ξαναανεβάσουμε στη Β' Αθηνών.